Καλώς ορίσατε το φτιάξτε μόνο σου δημιουργικές ιδέες. Σήμερα θα φτιάξουμε κάτι για το γραφείο μας. Ένα πολύ ωραίο κουτάκι, βλέπετε είναι και πολύ όμορφο, για να βάζουμε μέσα τα χαρτάκια σημειώσεις μας. Όλοι χρειαζόμαστε σημειώσεις που και που. Και έχουμε όλοι αυτά τα χαρτάκια, ξέρετε, που αν είναι στο γραφείο μας Σκόρπια, γίνεται χαμός. Μπορεί να χρησιμεύσει και σαν μολυβοθήκη όμως, μαζί με τα χαρτάκια μας. Για να δούμε όμως τώρα πώς περίπου θα το φτιάξουμε. Θα χρειαστούμε. Βλέπετε εδώ, έχω το χαρτί μου, είναι μέγεθος α5, τη χαρτοτανία, ένα μανταλάκι. Θα χρησιμοποιήσω δύο πέτρες για βαρύδια, αλλά μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ό,τι θέλετε. Τα χαρτάκια μου φυσικά, συρραπτικό, ένα ψαλίδι, ένα χάρακα και ένα πιστόλι σιλικόνης. Έχω το χαρτί μου εδώ, είναι 21 εκατοστά. Ορίστε. Και τώρα θα σημειώσω αυτά που χρειάζεται. Θα σημειώσω στα 9 εκατοστά, στα 12 και το υπόλοιπο που μένει είναι πάλι 9 εκατοστά. Και εδώ το ίδιο, 9 εκατοστά, άλλα 3 στα 12 και μένουν πάλι 9 εκατοστά. Αυτή ήταν η μεγάλη μου πλευρά, τώρα από την πιο κοντή πλευρά μου θα σημειώσω πάλι 3 εκατοστά από τη μία μεριά και 3 εκατοστά από την άλλη μεριά. Και από την άλλη θα κάνω το ίδιο. 3 από εδώ και 3 από εδώ. Και τώρα θα ενώσω τις κουκκίδες μου. Έτσι είναι το μοτίβο μου. Θα κόψω λίγο μέχρι την πρώτη γραμμή, εδώ και εδώ. Και από την άλλη πλευρά το ίδιο. Και τώρα θα διπλώσω. Θα διπλώσω όλες τις γραμμές μου. Να το κουτάκι μου. Θα το κλείσουμε και θα το σειράψω για να είναι σταθερό φυσικά. Θα το σειράψω πρώτα λίγο πιο χαμηλά. Και πιο πάνω. Και από την άλλη πλευρά θα κάνω ακριβώς το ίδιο. Το κουτάκι μου είναι έτοιμο. Ορίστε, μπαίνει μέσα το πακετάκι με τα χαρτάκια σημειώσεων, αλλά βλέπετε δεν είναι πολύ σταθερό. Γι' αυτό θα χρησιμοποιήσω τις πετρούλες μου. Ορίστε, τώρα είναι αρκετά σταθερό, δεν πέφτει. Και να και οι σημειώσεις. Το σημειωματάριό μου μάλλον. Το σημειωματάριό μου είναι έτσι όπως βλέπετε. Και μπορούμε έτσι εύκολα να βγάζουμε ένα χαρτάκι, να σημειώνουμε. Το μανταλάκι τώρα που βλέπετε θα το κολλήσω, γι' αυτό θα χρειαστώ το πιστόλι σιλικόνης, εδώ στο πλάι του κουτιού μου. Ορίστε. Έτοιμο. Θα το μορφύνουμε και λίγο. Έχω εδώ αυτή τη χαρτοτανία μου, που είναι διακοσμημένη βέβαια με αυτές τις καρδούλες. Θα το μορφύνω λίγο να μην φαίνεται έτσι ξύλινο. Και θα βάλω λίγη χαρτοτανία και από την πίσω πλευρά, να είναι και πίσω όμορφο. Να το κολλήσω καλά μόνο πρέπει.
Και είναι έτοιμο. Να το! Ένα πολύ ωραίο κουτάκι. Έτσι λοιπόν, βγάζω ένα χαρτάκι από τις σημειώσεις μου, σημειώνω τι θέλω να σημειώσω και εάν κολλάει, το κολλάω εδώ μπροστά για να το θυμάμαι. Θα θυμάμαι ό,τι θέλω να έχω σημειώσει. Και αν δεν κολλάει, γι' αυτό χρησιμεύει το μανταλάκι μας, θα βάλουμε λίγα χαρτάκια σημειώσεων στο μανταλάκι και θα τα έχουμε πάντα εύκαιρα. Αυτό ήταν για σήμερα λοιπόν, αυτή ήταν η κατασκευή μας για σήμερα και το γραφείο μας. Ελπίζω το βιντεάκι μας να σας άρεσε. Εάν σας άρεσε, εγγραφείτε στο κανάλι μας και θα σας έρχεται ειδοποίηση με κάθε νέο βίντεο. Κάντε like, μοιραστείτε το με τους φίλους σας και θα τα πούμε την επόμενη φορά. Γεια σας!